Στο Ατσαλένιο, ο Κεραυνός, που είναι η ομάδα με το μικρότερο μέσο όριο ηλικία στην Α1Ε, ευνηδίασε τον ΠΑΟΚ σε 15ο λεπτό. Φανούρης Παπαδάκης άνοιξε το σκορ, έκλεψε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0. Σκορ που διατηρήθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη όμως ο ΠΑΟΚ έδειξε την εμπειρία του. Γρήγορα μετά την σέντρα του Κουτσογιαννάκη, ο Άκης Κουράκης με ωραία κίνηση από το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ισοφαρίζοντας 1-1. Λίγο αργότερα ο Κουράκης με το κεφάλι έδωσε την ασίστ στον Γαρεφαλάκη. Εκείνος έδωσε το προβάδισμα ανατροπή 1-2 για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ που ανέβασε στροφές στην επανάληψη. Και με τη σέντρα μετά το δεύτερο γκολ ο ΠΑΟΚ επιτέθηκε ξανά. Η μπάλα έφτασε στα καρέ του Κεραυνού. Δεν απομακρύνθηκε. Ο Άκης Κουράκης από κοντά έβαλε το δεύτερο προσωπικό του γκολ μετά την ασίστ. 1-3 για τον ΠΑΟΚ. Τα επόμενα λεπτά ήταν πολύ πιο εύκολα για την ομάδα του Κρουσόνα και χωρίς άγχος. Ο Μεμοτσέλα έβαλε το τέταρτο γκολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ και λίγο πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι, μετά από στατική φάση, ο Γιαλιτάκης, πρώην παίκτης της ομάδας του Ατσαλένιου, σημείωσε το πέμπτο γκολ για το τελικό Κεραυνός ΠΑΟΚ 1-5.